δύο, ένα, πάμε! Καλή επιτυχία! Με 495 δρομείς να εκκινούν στην μεγάλη διαδρομή και 483 στην μικρή, 978 συνολικά, αριθμοί που αποτελούν ρεκόρ συμμετοχών και σίγουρα ικανοποίησαν τους διοργανωτές, διεξήχθη ο 7ος αγώνας ορεινού δρόμου Λέβαδος. Από νωρίς το πρωί, η καρδιά της πόλης χτυπούσε στους ρυθμούς του αγώνα θεσμού πλέον, τόσο για τη Λιβαδιά, όσο και για τους αγώνες βουνού Πανελληνίως. Για μία ακόμη χρονιά, οι δρομείς από όλα τα μέρη της Ελλάδας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των διοργανωτών και κατέκλυσαν την πιο όμορφη περιοχή της Λιβαδιάς, τις πηγές της Έρκινας, όπου ήταν η αφετηρία και ο τερματισμός του μεγάλου αγώνα. Και αυτή τη φορά, ο καιρός ήταν σύμμαχος των διοργανωτών. Νικητής στη μεγάλη διαδρομή αναδείχθηκε και φέτος, όπως και πέρσι, ο Βασίλης Μπαλαμώτης της Σάλομον Ελλάς. Φέτος, που είχαν προσθεθεί 400 μέτρα και οι δρομείς έτρεξαν 24,2 χιλιόμετρα, κάλυψε την απόσταση σε 2 ώρες, 11 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Πρώτη γυναίκα ήταν η Μαρία Ξανθή, με χρόνο 2 ώρες, 38 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Στην μικρή διαδρομή των 10,7 χιλιόμετρων, νικητής ήταν για μία ακόμη φορά ο Κώστας Ζήντρος, με χρόνο 59 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. 7η σερή χρονιά στο βάθρο ο δρομέας του ΑΚΟΛ. Πρώτη γυναίκα ήταν και φέτος όπως και πέρσι η Νατάσα Σπανού, η οποία κάλυψε την απόσταση σε 1 ώρα, 4 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Τον ξεχωριστό αγώνα, στα μαγευτικά μονοπάτια του Λαφίστιου Όρους, διοργανώνει ο Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Λιβαδιάς σε συνεργασία με τον Δήμο Λεβαδέων, την Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας και τον ΟΠΑΣΤΕ, την στήριξη της ΕΑΣ ΕΓΑΣ Ανατολικής Θεράς και Εύβοιας και την συμμετοχή της Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσωσης Λιβαδιάς και του Παραρτήματος Λιβαδιάς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είναι πολύ μεγάλη στιγμή για την πόλη. Πραγματικά, όταν πριν 7 χρόνια αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη διοργάνωση, ήμασταν πολύ λίγοι που πιστεύαμε ότι θα συμβεί αυτό. Διότι έχουμε ένα πανέμορφο μέρος, το βουνό μας και τα μονοπάτια που έχουμε χαράξει είναι πανέμορφα και πραγματικά είμαστε πολύ περήφανοι που καταφέραμε φέτος να είμαστε ίσως ο κορυφαίος αγώνας ανά την Ελλάδα, χωρίς να έχουμε brand name σε βουνό. Ο καιρός βοήθησε, όπως βοηθάει πάντα. Μεγάλη διοργάνωση, σήμερα γιορτάζει ο αθλητισμός, γιορτάζει η Λιβαδιά, η Βιωτία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε αθλητές από όλη την Ελλάδα και μόνο η συμμετοχή δείχνει το ενδιαφέρον και την αγάπη των ανθρώπων αυτών για το άθλημα του βουνού. Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν σε αυτή τη διοργάνωση. Και έχω να πω το εξής, αν για να πετύχεις ένα στόχο πρέπει να έχεις ένα όραμα, οι άνθρωποι του ΑΚΟΛ, οι εθελοντές και όλοι όσοι εργάστηκαν για αυτή τη διοργάνωση έχουν σαν όραμα να φέρουν τους αγώνες βουνού στην πόλη μας και να γίνει η πόλη μας μια διάσημη αθλητική, ένας διάσημος αθλητικός προορισμός. Καλημερίσω και τους φιλοξενούμενους που ήρθαν στην πόλη μας, πραγματικά ήταν πάρα πολλοί. Ξέρω ότι φτάσαμε στο όριο όσο το επιτρεπτό, όσο μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε. Ο ΑΚΟΛ έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προσφέρουμε όχι μόνο αυτά και ακόμα περισσότερα, γιατί πραγματικά αναδεικνύουν την πόλη μας και αναγνώρισε όλη η Ελλάδα την πόλη μας, πιστεύω από το Λέβαδο. Γιατί βλέπω το πώς κινείται τουριστικά η πόλη μας με την ανάδειξη του Λεβάδου. Μέσω του Δημάρχου, του κ. Ταγκαλέκα, να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, όλους τους χορηγούς, εσάς, τα μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα τον ΑΚΟΛ για το ό,τι κάνει για την πόλη μας. Πρέπει να γίνουν υποδομές οι οποίες πραγματικά μας λείπουν. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πολλοί δεν μένουν στην πόλη μας, πολλοί δεν τρώνε στην πόλη μας, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε τόσα άτομα. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για άλλη μια χρονιά λοιπόν είναι κοντά στο Λέβαδο. Οι εθελοντές, οι πλήρη εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι με τον απαραίτητο νοσηλευτικό υλικό. Θα είμαστε σε 4 υγειονομικούς σταθμούς, θα καλύπτει 4 υγειονομικούς σταθμούς ο Ερυθρός Σταυρός και ο μεγάλος σταθμός είναι στην έναρξη και στη λήξη που συνήθως υπάρχουν τα περιστατικά μετά από την κόπωση των αθλητών που έχουν πραγματοποιήσει τον αγώνα. Εύχομαι να έχουν όλοι έναν καλό τερματισμό. Θα είμαστε δίπλα τους έτσι ώστε να στεφτεί με απόλυτη επιτυχία για άλλη μια φορά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην καλύψουμε και να μην στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε να διατείνουμε την ιδέα και την όμορφη Λιβαδιά μας, να τη δείξουμε σε όλη την Ελλάδα και εκτός Ελλάδος, γιατί όχι και εκτός συνόρων. Γι' αυτό λοιπόν βάζουμε όλοι, ο καθένας από τη δική του πλευρά, το μικρό του λιθαράκι, έτσι ώστε να κάνουμε μεγαλύτερη, πιο γνωστή, πιο ξακουστή την όμορφη Λιβαδιά μας. Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σε πολύ λίγα χρόνια βλέπουμε τη δυναμική αφενός του συναρπαστικού αυτού αθλήματος, του τρεξίματος στο βουνό και πώς έχει αγκαλιάσει η πόλη σας. Και νομίζω δεν φανταζόσασταν
Ούτε εδώ οι διοργανωτές δεν φαντάζονταν ότι θα είχαν 1.500 συμμετέχοντες. Πολύ λίγοι αγώνες το έχουν καταφέρει στην Ελλάδα. Νομίζω είναι ο τέταρτος, αν δεν κάνω λάθος. Το σκηνικό είναι πανέμορφο. Έχουμε πάρα πολλά να αναδείξουμε σαν χώρα, που είμαστε αμιγώς ορεινοί, παρόλο που είμαστε μια Χερσόνησος. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις, το οποίο βέβαια το έχουν δηλώσει, γι' αυτό μεγαλώνει ο αγώνας, το έχουν δηλώσει από τις προηγούμενες εκδόσεις του. Εγώ ως αθλητής που ουσιαστικά έχει τελειώσει την καριέρα του, το κύριο μέλημά μου είναι να αναπτυχθεί κι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι αναλύοντας λίγο τους αριθμούς που βλέπουμε και την τάση που υπάρχει στην Ευρώπη, ακόμα απέχουμε, όχι σε απόλυτες τιμές βέβαια, σε ποσοστιαία. Δεν έχει ακόμα πλατιάσει στην Ελλάδα, αλλά και να πλατιάσει δεν είναι κάτι κακό, γιατί θα ανανεώνεται ο κόσμος. Είναι βιολογικά, κάποιοι σταματάνε, θέλουμε να φέρνουμε πιο νέους να γνωρίζουν αυτό το συναρπαστικό άθλημα, το οποίο πέραν όλων των υπόλοιπων που σου προσφέρει ο αθλητισμός γενικότερα, το συγκεκριμένο χτίζει μια οικολογική συνείδηση, φέρνει πάλι τον άνθρωπο σε επαφή με τη φύση, γιατί μπορεί εδώ οι Λιβαδιώτες να το έχουν στα πόδια τους. Το κύριος όγκος όμως ο Αθηναίος δεν το έχει στα πόδια του τη φύση. Οπότε λίγο το έχουμε χάσει. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Είναι εξαιρετικό γεγονός. Μάθαμε ήδη ότι είναι 1.200 αθλητές φέτος. Εμείς διαχρονικά στηρίζουμε Λέβαδο. Είμαστε από την πρώτη στιγμή εδώ. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε, γιατί πραγματικά, όπως το είπατε, είναι ένας θεσμός που αναδεικνύει τον πολιτισμό αλλά και τον αθλητισμό στη Λιβαδιά. Η διαδρομή είναι εξαιρετική, η μέρα σήμερα είναι εξαιρετική. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές. Συγχαρητήρια θερμά στους διοργανωτές και να είμαστε καλά. Καλή χρονιά!